Τώρα, μιας και ο 15 Αύγουστος είναι πρωτοπυλώνη, αλλιώς το Πάσχα του καλοκαιριού, φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, θα αλλάξουν λίγο τη ρότα του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, μιας και είναι η καρδιά του καλοκαιριού το τετραήμερο που ακολουθεί. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν θα ξεκινήσω με το ερώτημα που θα σας κάνουν οι περισσότεροι. Αυτή η αστάθεια που καταγράφεται στις περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος θα αγγίξει την Κρήτη τις επόμενες ώρες? Όχι. Σε εμάς εδώ ο καιρός αναμένεται ότι θα έχει πάρα πολύ καλή και ήπια συμπεριφορά. Λίγο προσοχή θα πρέπει να δείξουμε μόνο για την Κυριακή, περισσότερο μάλλον για την Κυριακή, λόγω του ότι θα δούμε για τους ανέμους, θα κάνουν μια πρόσκυρη ενίσχυση από δυτικές διευθύνσεις. Αλλά κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Οι θερμοκρασίες σε πολύ καλές διακυμάνσεις και οι ελάχιστες το βράδυ που δείχνουν έτσι μια αίσθηση, ας το πούμε, δροσιάς, αν και περιορίζεται λίγο από τα υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας η ποιότητα των μέγιστων θερμοκρασιών είναι χαρακτηριστική για το νησί για αυτή την εποχή, πάρα πολύ καλές. Να πω όμως και για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, γιατί κάποιοι ενδεχομένως θα ταξιδέψουν και προς τα εκεί, βρίσκονται προς εκεί. Ξέρετε, δεν είναι παράξενο για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα τον υπηρετικό να συμβαίνουν συνθήκες αστάθειας σε αυτή την περίοδο. Άλλωστε, μην νομίζετε ότι όλη η μέρα χαλάει. Λίγο το μεσημέρι και τοπικά και μόνο εκδηλώνονται έτσι φαινόμενα αστάθειας, τα οποία δίνουν μια πρόσκαιρη βροχή και καταιγίδα. Αλλά είναι παροδικά και στη συνέχεια ο καιρός και πάλι εκεί γίνεται αρκετά ευχάριστος, αν και υπάρχει πολλή υγρασία. Τώρα να τα πάρουμε με τη σειρά, να ξεκινήσουμε με την Παρασκευή, καθώς αυτό το τετραήμερο αρκετός είναι ο κόσμος που θα φύγει, θα ταξιδέψει, είτε οδικός, είτε αεροπορικός, είτε με πλοία της γραμμής. Ήδη οι πληρότητες από τα κριτικά λιμάνια προς τις Κυκλάδες αλλά και τον Πειραιά είναι αυξημένες. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Τρίτη ξεκινάει και το πρώτο κύμα εκδρομέων που θα επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Η Παρασκευή μας επιφυλάσσει κάτι άσχημο, κάτι δύσκολο? Όχι. Θα είναι ίσα-ίσα που ο καιρός σήμερα έδειξε μια εικόνα ανάκαμψης του βορείου ρεύματος. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο έδειξε λίγο έτσι θαλασσοταραχή, έβγαλε κάποιες ενισχυμένες εντάσεις, αλλά ήταν, θα λέγαμε, μια κατάσταση που εκτονώθηκε. Και έτσι από αύριο αλλάζει τελείως το σκηνικό του καιρού, με αποτέλεσμα να έχουμε διατήρηση της καλοκαιρίας, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ίσως λίγες νεφώσεις σε κάποιες ορεινές ζώνες δεν θα είναι τίποτα το σημαντικό, θα διαλυθούν και γρήγορα άλλωστε. Οι άνεμοι τώρα θα γυρίσουν σταδιακά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, δηλαδή το βόρειο ενισχυμένο ρεύμα του Αιγαίου πάβει πλέον να ισχύει ή θα έλεγα ότι μετατοπίζεται προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο ως επιτοπλίστων, θα επηρεάζει μόνο λίγο την περιοχή του νομού Λασιθίου και κυρίως προς τα ανατολικά, ενώ η υπόλοιπη Κρήτη από αύριο λίγο βορειοδυτικούς είναι στα 3 με 4 μποφόρ, κατά τόπου στα νότια μπορεί να είναι και λίγο πιο ενισχυμένοι κυρίως το μεσημέρι, αλλά προς το βράδυ και πάλι εξασθενούν. Έτσι ο κυματισμός αποχωρεί με αποτέλεσμα να δούμε τις θάλασσες να έχουν πολύ πιο ήπια συμπεριφορά, δηλαδή να είναι πολύ πιο προσβάσιμες, πολύ πιο ευχάριστη και η κολύμβηση αλλά και λοιπές θαλάσσιες δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω, εξαιρείται λίγο, ξέρετε, από αύριο θα είναι λίγο από τα ανατολικά του Ηρακλείου και ανατολικότερα θα υπάρχει λίγο σχηματισμός, θα υπάρχουν λίγο και οι άνεμοι, αλλά και εκεί θα μετατοπιστεί από το Σάββατο ακόμα πιο ανατολικά. Οι θερμοκρασίες πολύ καλές. Θα δούμε τις ελάχιστες το πρωί σε μια διακύμανση γύρω στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 29 με 30 κατά μέσο όρο, κατ' εξαίρεση βέβαια κάποιες περιοχές, κυρίως εκεί προς τα ανατολικά, δηλαδή και προς το Ηράκλειο, Ενδοχώρα και νότια, μέχρι και τους 32. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι Σάββατο και Κυριακή θα είναι παρόμοια εικόνα με αυτή της Παρασκευής. Την ημέρα του 15 Αυγούστου. Πολύ καλύτερη το Σάββατο. Θα λέγαμε η ποιότητα, πολύ καλές θάλασσες, καλές θερμοκρασίες. Λίγο παράγοντας της υγρασίας επαναλαμβάνουν αυξημένο. Στην Κυριακή αυτό που σας είπα και κυρίως από το Σάββατο το απόγευμα για τα νότια αλλά και για την Κυριακή, λίγο προσοχή, πρόσκαιρα ενισχύονται οι δυτικοί. Μάλιστα κατά τόπους, δεν ξέρω, έδειξαν τα μοντέλα 5 και 6 μποφόρ. Αυτό χρειάζεται μια προσοχή, είναι μια περίοδος αντιπυρικής έτσι, προσοχής. Ορθώς το λέτε. Ναι, αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε την Κυριακή, μην βάλουμε άλλους ανθρώπους σε περιπέτειες. Θα είναι πρόσκαιρα αυτή η άνεμη ενισχυμένη, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας με τη μέγιστη ένταση το μεσημέρι και στη συνέχεια προς το βράδυ και πάλι εξασθενούν.
Αυτό θα έχει ως οι θερμοκρασίες και πάλι έτσι αρκετά καλές και ήπιες. Και θα περάσουμε στην γιορτινή ημέρα του 15 Αύγουστου, τη Δευτέρα, η οποία αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ όμορφη, λαμπρή θα τη λέγαμε ημέρα για το νησί μας, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Μπορεί να υπάρχει λίγο συννεφιά γιατί κατά τόπου σε ορεινές ζώνες, γιατί πέφτει λίγο η θερμοκρασία στην κατώτερη ατμόσφαιρα και έτσι μπορεί να σχηματιστούν κάποιες νεφώσεις. Κατά τα άλλα, ο καιρός πολύ καλός, οι άνεμοι πολύ εξασθενημένοι, με εξαίρεση το ανατολικό κομμάτι του νομού Λασιθίου. Πολύ εξασθενημένοι, ήπιες και καλές θάλασσες, πολύ καλές θερμοκρασίες και φανταστείτε ότι θα κυμανθούν στα επίπεδα των 28 με 30 οι μέγιστες. Αλλά σας είπα λίγο αυτός ο παράγοντας της υγρασίας, ίσως κατά τόπους δίνει έτσι μια αίσθηση ζέστης. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι από την Τρίτη, και θέλω να τους επιβεβαιώσετε, βεβαίως είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε μια ακριβή πρόγνωση. Έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα υψηλών θερμοκρασιών. Για καύσωνα όχι. Πράγματι, επειδή εξασθένησε και το βλέπουμε να μας κάνει τη χάρη το βόρειο ρεύμα να εξασθενεί και να δίνει ήπιες συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα κυρίως από τη Δευτέρα και μετά, μάλλον την Τρίτη, συγγνώμη, γιατί η Δευτέρα, όπως σας είπα, θα έχει πολύ καλές θερμοκρασίες. Από την Τρίτη και μετά να εγκυμονούν κάποιες θερμές εισβολές ανατολικά και δυτικά και πάλι, αλλά θα επηρεάσουν και λίγο και το νησί μας. Πάντως η διακύμανση θα είναι ήπια, μην περιμένουμε κάποιες. Δηλαδή θα δούμε θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 35 βαθμούς. Στη Μεσαρά και εκεί κατά τόπου σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας στα νότια πιθανά, αλλά η υπόλοιπη Κρήτη θα κυμαίνεται κοντά στους 30, 31, 32. Θα είναι πολύ καλά και ήπια για την εποχή. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το οποίο μας το μεταφέρουν και οι τηλεθεατές. Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το παρατεταμένο μελτέμι του φετινού καλοκαιριού? Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι και επισκέπτες και ντόπιοι, έχουν, ειδικά στην Βόρεια Κρήτη, έχουν να συναντήσουν ήρεμες θάλασσες μεγάλο χρονικό διάστημα. Πράγματι. Αυτό συμβαίνει. Αλλά αν φανταστούμε ότι οι θερμές εισβολές βρήκανε φέτος πρόσβαση ανατολικά της Ελλάδας, όχι μόνο για το νησί μας, από την Ανατολική Μεσόγειο και από τη Δυτική Μεσόγειο, όπου πραγματικά ταλαιπώρησαν αυτές τις περιοχές και ιδιαίτερα στην Ισπανία, είδαμε θρυνήσαν και θύματα από τον παρατεταμένο καύσωνα, επηρεάζοντας και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Εμείς εδώ το βόρειο ρεύμα ήταν πραγματικά η προστασία μας όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ουδέν καλό να μην γες κακού. Δυστυχώς βέβαια χάλασαν τις θάλασσες. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με την έννοια ότι πώς συμβαίνουν αυτά. Είναι η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων, κάτι που το αποφασίζει η φύση και εμείς φυσικά το βιώνουμε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική και ως εκ τούτου ήταν μια χρονιά που κυριάρχησαν αυτοί οι βόρειοι άνεμοι, ο γνωστός ετησίας ή το κοινό μελτέμι. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.